μόχαρη φιλή της τηλεόρασης, δηλαδή κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Και σήμερα θα σας πω τις ειδήσεις όπως τις καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως καταλαβαίνουν οι άλλοι. Τα πάντα βρίσκονται σε πλήρη έλεγχο, δηλαδή σε υπέρτατη ανακατοσούρα. Του Αγίου Ανεξέλεγκτου και σήμερα η κατάσταση. Από χτες δε έχουν πάρει τα φάριτα και μας και ένα βέρτα. Ένα θεία, ω άλλο πράγμα στη μικρή μα πόλη. Μόνο η Θέκλα με τα γένια και ο Χλέμπουρα λείπει. Διαδηλωτέ εξεγερμένοι, ματατζούδε, κορυδαλιώτε, περίοικοι, φοιτηταριό αγριεμένο και κερασάκι. Ρίχνει ο Θεό και μια καραβροχή και μα καραπνίγει. Μια πρίγκιπο Πέτρο στη Γλυφάδα, που έχει τα καλά τα μαγαζιά και πάνηξαν θέσει κουλέ και ολιμερή αγοράζουν μοντέλα, την ξέρετε. Πάει αυτή να ήταν κι άλλη, βούλιαξε, την κατάπιε το ρέμα. Με τα μπρατσάκια βγήκαν σήμερα οι άνθρωποι στου δρόμου και κάποιοι λίγοι τυχεροί με το φουσκωτό. Έχετε δει εξολέμβιο στην οδό μου στο ξύδι. Τη πάει τη μου στο ξύδι εξολέμβιο, το έχω καρατσεκάρει. Μέσα στα άλλα, σκάει και ένα πρωτοσέλιδο. Τελετές μαύρης μαγείας στην Εκάλη, λέει, με την ευγενή συμμετοχή αστρολογατζούδων, παπάδων, ενός αρχιμανδρίτη, πέντε καφετζούδων και άλλων όμορων νομών. Τώρα ξέρω τι θα μου πείτε, πως τόση ησυχία πια σας κούρασε. Μην νοιάζεστε, γιατί όπου να είναι, εγγυημένο αυτό που σας λέω, σκάει και ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Κοσλοντούι και μας παίρνει μπάλα. Και τότε είναι που θα ησυχάσουμε για τα καλά. Βρε πιανού κατάρα είναι όλα αυτά, τις μιμήσει το Μητσοτάκι. Όπου τάβλα και τραπέζι και ο Κωνσταντής στη μέση πάλι κατσικώθηκε. Και τρώει αβέρτα, αυτό το παιδί σε 700 τραπέζια την εβδομάδα δηλαδή. Πώς το αντέχει. Εδώ τσουγκρίζει τα ποτήρια και όπως βλέπουμε έχει και μια συνήθεια να φτύνει λιοκούκουτσα. Σε κάθε βίντεο που μας έρχεται με Μητσοτάκη κάτι θα φτύσει. Όπως βλέπετε όλοι οι ψηφοφόροι γύρω του είναι μόσχανα θρεμένοι. Ο Ζημινιάρης τρώει και πίνει και των αλωνών δεν δίνει. Και φεύγοντας πήρε και δυο ντενεκέδες με λαδάκι. Τον ένα θέλει να το στείλει στον Κλίντον, όπως εκείνο τον άλλο που είχε στείλει Μαρίκα και τον γύρισανε πίσω οι CIA γιατί δεν ήξεραν τι είχε μέσα λάδια μου. Στέλνει στον πλανητάρχη να μας πούνε βλαχαδερά μέχρι την Αριζόνα. Dream. Γράμω την ατυχία μου. Η πιο κουλή είδηση της μέρας. Ένας αγρότης από τη Δράμα κέρδισε 120 εκατομμύρια στο λότο και πήγε γκόμενά του αγρότη, που ήταν φαρμακοποιά, δηλαδή σπετσέρισα, και του ζητάει 60 εκατομμύρια. Τα μισά ακριβώς, γιατί λέει το παίζανε παρέα. Όπως το ακούτε, θα του πάρει και τα άλλα μισά η γυναίκα του και δεν θα του μείνει τίποτα, θα τον χωρίσει κιόλας στο φινάλε. Ηθικό δίδαγμα. Παίζετε λότο χωρίς να το ξέρει κανένας. Δεύτερο ηθικό δίδαγμα. Ακόμα και η επιστήμονα, όπως είδατε, φαρμακοποιός, τον αγρότη κοίταξε ένα κουτουπόσι. Ο πτυχιούχος, ο γιαλαμπούκας δεν της ανεβάσει τη λίμπιντο. Είδηση δεύτερη, μπορεί και τρίτη, θα σας γελάσω. Με την έγνοια της μιμής ξυπνάνε και κοιμούνται αυτά τα συχάματα στους Observer και στις Deutsche Zeitung. Αν δεν μας ξεφτυλίσουν μια φορά τη μέρα, δεν ξεχαρμανιάζουν με τίποτα. Και αναδημοσιεύουν αβέρτα και τις 180 τις φωτογραφίες, τη μία μετά την άλλη, και καλιαρδεύουν ασύστολα. Από Βραζιλία μέχρι Κίνα οι εφημερίδες, στη στήλη με τα περίεργα, βάζουν πια μόνο τη μιμή την ευρύστερνη. Μόλι δεν τρέπεστε στις χατιές του κόσμου. Τόσα περάσατε και τα κουκουλώσατε. Τι ανήλικα αγοράκια που φιστίκων οπερών στην Αργεντινή. Τι χαρέμια του Μάο. Τι τα κέρατα του Μαντέλα. Τι ο άλλος ο Άγγλος υπουργός που αποδήμησε, αν το θυμάστε, μες στη Σαρτιέρα και την Τάγκα. Τι ο κολλητός της Βασίλισσας ο υπασπιστής που της είχε προκύψει ελαφρώς κολόμπα. Δείτε και τα δικά σας λίγο βρε αλλοδαπά. Διότι ως γνωστόν, όποιος βίνει ο ίδιος την τιμή του δεν ετοιμάζεται ποτέ. Διατριβή το έχουμε κάνει εμείς το θέμα. Βγήκαμε να σας πομπέψουμε βρωμοκαναδί, που είχατε εκείνη την κουφάλα τη Μάργαρετ Τριντό, τη γυναίκα της πρωθυπουργάντζας, και μέχρι και με τον Τζάγκερ την αδερφή, το έκανε. Αφήστε το θέμα της μιμής, παιδιά, σε εμάς που είμαστε μικρή χώρα, μια οικογένεια, και θα το κουκουλώσουμε όλα, ακόμα και αυτά που διαβάσαμε σήμερα για τα βούντου στην Εκάλη. Άλλα πρωτοσέλιδα σου λέει σήμερα, βούντου στην αυλή, στην αγράμπελη. Μέχρι και παπά προσπάθησε η μιμή να μετατρέψει σε μαγιολικάτζι, αλλά δεν τον σήκωσε το τριφασικό. Πάει ο παπάς και έτσι τον έστειλαν πίσω με το ίδιο ελικόπτερο που τον είχαν φέρει. Εδώ η μιμή φυλάει το μικρό γιο και είναι ευχαριστημένοι όλοι και ο παπάς, αλλά ο παπάς πάρ τον κάτω. Πάει ο παπάς, τα ακατανόμαστα σου λέει έγιναν στην αγράμπελη. Ποιος είναι αυτός ο Μεφιστοφελής βρε, τι σατανικό παιδί που είσαι εσύ με το γυαλί, πολύ σου κάθεται το γυαλί.